Ασία, Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα μπορεί να το κάνω και λίγο τέτοιο. Ω, ναι, αλλά το έχασα πάλι. Κάτσε, κάπου εδώ δεν ήταν. Για ναι, οπα. Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισοδιάκι, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι. Νέο concept σήμερα. Θα πάμε για short jigging και spinning, τα κλασικά ψαρματάκια, αλλά το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε να κάνουμε ένα εν-πλό ταξιδάκι εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Είμαστε μαζί με Κώστα και Άκη, οι οποίοι κάνουν κάτι ρυθμίσεις τώρα εδώ στο σκάφος. Έχουμε σκοπό να πάμε να ψαρέψουμε σε ένα πολύ hot σημείο, το οποίο δεν έχουμε ξανακάνει ψάρεμα, δεν έχετε δει ούτε εσείς. Το μόνο που μας κρατάει μακριά από εκεί είναι η απόσταση, η οποία θα λυθεί σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε, ξεκινάμε. Μόλις φτάσαμε στην παραλία, μετά από αρκετό κόπο, παιδιά. Μην βλέπετε εδώ τώρα που είμαστε κάτω στη θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι για σορ! Πάμε! Ξεκινάμε. Τι κάνουν οι νοικόμυγκος, παιδιά, τι κάνουν οι νοικόμυγκος. Οι νοικόμυγκος, καλά είναι, τα ψάρια δεν ξέρω τι κάνουν εδώ του Αιγαίου. Εδώ είναι τα ψάρια, τριγυρνάνε εδώ γύρω. Πάμε. Περιμένουνε. Έτσι δεν είναι, ρε πατέντα. Εννοείται, για να δούμε, έχουμε φάει ταλαιπωρία. Πιστεύω θα μας ανταμείψει. Έτσι. Αντέμειψε, μωρέ, αντέμειψε. Λοιπόν, έχουν γίνει οι πρώτες βολές. Εδώ είναι ο Άκης, ο οποίος θα παίξει σπινάκι από εδώ. Παίζουμε σορ εδώ με το SG6650 και εκεί πάνω στην κορφή είναι ο Κώστας. Εκεί, ο αντάρτης της παρέας. Όντως. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα. Ο καιρός αρχίζει και πέφτει. Κάνουμε έτσι τις δοκιμές μας. Έχει ωραίο βάθος εδώ. Υπολογίζουμε γύρω στα 25-30 μέτρα. Πρέπει να τα έχει. Πάμε να δοκιμάσουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε αρκετή ποικιλία σήμερα. Έχει φτάσει μεσημεράκι. Βασικά, μεσημεράκι ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως. Και είμαστε στην αναμονή. Ωχ, τι έκανα, ρε. Πού είδες κυνήγι, ρε? Εδώ, παιδιά, ο Άκης. Μάρξ. Όχι, ρε, πάνω είναι, λίγο μιτσάρα είναι. Έλα, ρε, γιγαντά. Λοιπόν, περίμενε. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Κάτω. Εδώ, ο Άκης. Και μια και μαζεύαν τα παιδιά να φύγουν. Εδώ έβγαλε το Λούτσο στο spinning. Πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο, ρε, γιγαντά. Για πάμε τώρα, για πάμε, μήπως είχα ένα άλλο, ναι. Κι άλλο. Πάμε. Λοιπόν, φεύγουν τα παιδιά. Τώρα, εδώ το... Έχουν κάνει μια παραγγελία, ένα τετρακυλάκι. Οπότε, πάνω αφήνω το σκάφο στα παιδιά. Θα κάτσω εγώ εδώ να ρίξω λίγο. Για να μην κουβαλάμε τα πράγματα, θα έρθω να πάρουν από εδώ. Έβγαλε ο Άκης το λούτσο του, μια χαρούλα. Θέλουμε να κάτσουμε και κάτι άλλο, εννοείται. Θέλουμε να φύγουμε μόνο από αυτό. Έχουμε κάνει μεγάλο ταξίδι, πολλά χιλιόμετρα. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε κομπλέ. Έχουμε περάσει ώρα μέχρι στιγμής.
Λοιπόν, δεν είχαμε κάποιο νέο έξω. Μόνο τον Λούτσο που είδατε. Και τώρα θα δοκιμάσει λίγο εδώ ο Κώστας. Θα ρίξουμε λίγο σιλικόνες κάτω. Θα κάνουμε έτσι ένα περιδραματισμό από βάρκα. Δεν το έχουμε κάνει γενικά ποτέ. Λίγα πραγματάκια. Βάσκε είμαστε πιο τυχεροί εδώ. Γιατί είναι κρίμα τώρα τόσα μίλια. Βγάλουμε ένα ψαράκι, παιδιά. Σορ στη βάρκα. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε ρίξει πλάνο 80 needle jig και περιμένουμε. Φαίνεται ότι δουλεύει ρε εσύ, τώρα δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Θα δείξει άμα θα πιάσουμε ψαράκι. Λοιπόν, πάμε. Δουλεύει γιατί έχει καλή θάλασσα, τώρα εντάξει, σαν ασακτή είναι ρε παιδί μου, δεν σέρνει και πολύ. Εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ, είναι μεγάλο καλάμι. Οκ. Okay. Για τέτοιες περιπτώσεις, με χαρά είναι. Πάντως το νιώθω καλά το πλανάκι να δουλεύει. Oh. Μάγκες, έλα, ήρθε. Μεγάλο ψάρι. Ήρθε. Μπράβο ρε Μιχαλάρα. Πήγε κοντά, θα ζάω. Να το βγάλω. Κάντα. Όποιος τραβάει. Θα τα κρατάσεις να παγώ. Θα το βγάλω εγώ, εκεί μην αφήνω. Ωραία. Βασικά μπορώ να στο φέρει και από εκεί. Θα με γυρίσει πλάι. Τώρα πώς θα πάει, κάτσε. Πω. Να πάω πίσω. Τραβάει κανένα. Μην αγχώνεσαι, δεν σκαλώνει, Μάικ. Δικό σου είναι το ψάρι. Μόνο πες μου, άμα έχει πάει από κάτω, να γυρίσει. Από κάτω τώρα. Ναι. Πάλε τόσο. Έλα. Μανάλη. Άνοιξε τη ατολάι. Βασικά. Τούμπανο. Short jig από βάρκα, λοιπόν. Πάμε, επόμενα. Φύγαμε. Για πάμε. Ρίξε. Τις τελευταίες βολές θα το κοστίσει. Για να δούμε, άμα θα είμαστε τυχεροί πάλι. Βαθός. Φινίτο, ευχαριστούμε που είστε μαζί στο επεισοδιάκι. Αφήστε μας ένα subscribe και ένα like, μας βοηθάτε πολύ. Και μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!